Αγαπητοί συνάδελφοι, γεια σας και πάλι. Σήμερα θα σας δείξω κάποιες δυνατότητες που έχει το e-class να δημιουργήσουμε υλικό με διαφορετικό τρόπο χρησιμοποιώντας το εργασίες. Ας συνδεθούμε. Ωραία. Θα σας δείξω λοιπόν για παράδειγμα εδώ πως έχει οργανωθεί το υλικό σε ενότητες. Η πρώτη ενότητα αφορά επαναλήψεις, η δεύτερη ενότητα αφορά την ανάμειξη ήχων και ούτω καθεξής. Σε κάθε ενότητα μπορώ, όπως έδειξα και στο προηγούμενο σεμινάριο, βίντεο σεμινάριο, μπορώ να εισαγάγω το κείμενο, να δημιουργήσω συνδέσμους στο υλικό μου, στους σπόρους, και φυσικά εδώ να εισαγάγω τους σπόρους απευθείας από τα πολυμέσα, από τις συνδέσεις διαδικτύου. Σε αυτή την περίπτωση όμως θα δούμε κάτι διαφορετικό. Η δεύτερη ενότητα περιγράφεται εδώ πολύ σύντομα και αμέσως από κάτω υπάρχουν η εργασία και βέβαια οι πόροι που έχουν συνδεθεί στη συγκεκριμένη ενότητα. Η εργασία λοιπόν πώς λειτουργεί? Ας δούμε λεπτομερώς τι περιέχει. Η εργασία, όταν κάνει κανείς κλικ πάνω της, θα δει την περιγραφή της εργασίας και εάν είμαστε σε μορφή μαθητή εδώ, θα δείτε ότι όταν ο μαθητής δει την εργασία, θα τη διαβάσει, θα αξιοποιήσει το υλικό το οποίο έχω επισυνάψει ήδη στην ενότητα και εδώ, εάν έχει κάποιο τελικό προϊόν, κάποια τελική εργασία να μου υποβάλει, ένα έγγραφο, θα κάνει επιλογή του εγγράφου, θα το επιλέξει από εδώ και θα μπορεί να μου το στείλει απευθείας και θα μου ήρθε εμένα σε μήνυμα και θα μπορέσω να αξιολογήσω και να απαντήσω και να βαθμολογήσω ακόμα. Ας πάμε λοιπόν πίσω να δούμε πώς γίνεται αυτό. Πάμε εδώ στην τάξη, θα δημιουργήσω μια καινούργια ενότητα. Προσθήκη ενότητας. Θα την ονομάσω πέμπτη ενότητα. Εδώ θα κάνω μια περιγραφή. Και μπορώ φυσικά να μεγαλώσω τα γράμματα, να αλλάξω τα χρώματα, τα γνωστά. Ας αποθηκεύσω την ενότητα κάνοντας και θέλω η ενότητα αυτή να ξεκινήσει από 1η Τετάρτου. Θα κάνω μια υποβολή. Θα γυρίσω πίσω στο μάθημά μου. Η ενότητα αυτή λογικά θα έχει προσθεθεί εδώ. Δεν έχει ενεργοποιηθεί όπως βλέπετε ακόμα, είναι γκρι. Εγώ όμως θα φτιάξω μια εργασία την οποία θα τη συνδέσω με αυτή την ενότητα. Πάω λοιπόν στις εργασίες. Έχω ήδη όπως βλέπετε δύο εργασίες εδώ. Θα δημιουργήσω μια καινούργια εργασία. Στην εργασία αυτή θα βάλω εργασία για την επεξεργασία. Εικόνας και περιγράφω την εργασία. Βρείτε την εικόνα που επισυνάπτω και αλλάξτε το χρώμα στο πράσινο, μετατρέψτε το σε κόκκινο. Και κάντε τις παρακάτω ενέργειες. Ένα. Αλλάξτε το χρώμα στο πράσινο, μετρέψτε το σε κόκκινο. Δύο. Αλλάξτε το μέγεθος της εικόνας στο 70% της αρχικής.
Πολύ ωραία. Εδώ μπορώ να επιλέξω κατευθείαν την εικόνα. Για να δω λιγάκι εδώ. Θα επιλέξω αυτή την εικόνα. Θα βαθμολογήσω με άριστα το 10. Μπορώ να επιτρέψω να μου υποβάλει αρχείο και όχι να μου γράψει κάποιο κείμενο και μπορεί η έναρξη να γίνει στις 1 Τετάρτου. Αν θέλω, 1 Τετάρτου στις 11 το βράδυ. 11 και 30, εδώ. Και μπορώ, αν θέλω, να βάλω και προθεσμία ότι αυτή η εργασία θα πρέπει να υποβληθεί μέχρι 6 Τετάρτου στις 11 και μισή το βράδυ. Πολύ ωραία. Δεν θα αλλάξουμε κάτι άλλο από εδώ, δεν χρειάζεται. Μπορώ όμως να ειδοποιηθώ μέσω email όταν γίνει υποβολή της εργασίας, έτσι ώστε όταν μου σταλεί η εργασία να ειδοποιηθώ με email, το γνωστό email που έχω στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο. Αποθηκεύω και έχω πλέον, μάλλον έχω κάνει κάποιο λάθος εδώ, ας το διορθώσω, στην ημερομηνία. Ωραία, ας το διορθώσω εδώ, έχω κάνει λάθος στην ημερομηνία, είναι Απρίλιος φυσικά. Μέχρι τις 10 πλέον θα το βάλω. Στις 11 και μισή. Πολύ ωραία. Εξαιρετικά. Πάμε λοιπόν πίσω στο μάθημα τώρα, στην ενότητα που προσθέσαμε πριν από λίγο. Εδώ λοιπόν μπορώ απευθείας να προσθέσω μία εργασία. Ποια εργασία, τη συγκεκριμένη εργασία που προσθέσαμε πριν και είναι βέβαια η τελευταία, αυτή εδώ. Προσθήκη επιλεγμένων, η εργασία έχει ήδη προσθεθεί και βλέπετε εδώ είναι ο τίτλος εργασίας, η περιγραφή της και κάτω η εργασία. Και μόλις τώρα έχουμε τελειώσει. Με αυτή την έννοια θα μπορούσε κανείς να οργανώσει τις ενότητες. Θα μπορούσε να είναι μία εβδομάδα που θα έχει παραπάνω από μία εργασίες ή οποιαδήποτε άλλη θεματική ενότητα νομίζει ότι πιστεύει κανείς ότι θα τον εξυπηρετούσε. Αυτά για σήμερα. Θα ακολουθήσει και άλλο βίντεο με άλλα παραδείγματα έτσι ώστε να σας βοηθήσουμε να γίνει πιο γρήγορα και πιο εύκολη και πιο διασκεδαστική η εργασία σας. Γεια σας.